Καλημέρα κύριε Αγαπητού. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Εσείς δεν ήσασταν μέσα στο καράβι? Ήμουνα, ναι. Και πώς βρεθήκατε στο γραφείο σας? Έφτασε το καράβι χτες το απόγευμα, γύρω στις 7. Και πήρατε αεροπλάνο. Ναι, πήρα. Α, λέω κι εγώ, βάρκα αποκλείεται. Μάλλον μόνο με αεροπλάνο. Έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο σε λίγο και σωστό. Θα πρέπει να πάμε. Σωστό, σωστό. Αχ, κύριε Υπουργικό, φεύγω γρήγορα. Πάμε στα θέματά μας. Λοιπόν, θέλω σας παρακαλώ να μας πείτε, να ξεκινήσουμε με την πιο απλή ερώτηση. Πώς πάμε? Καλά. Α, ωραία. Για εξηγήστε μου το λίγο αυτό το καλά. Η τουριστική, τέλος πάντων, κίνηση, πού είναι, πού βρίσκεται? Τα επίσημα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου, κύριε Αγαπητού, δείχνουν ότι είμαστε στο 80% των αφίξεων του 2019. Των αφίξεων, μάλιστα. Των αφίξεων, μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα, είναι λίγο πιο ψηλό από αυτό, σχεδόν στο 85%. Αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτό το πρώτο τετράμινο είχαμε σίγουρα την έξαρση της Όμικρον, η οποία στην Κύπρο έφερε και πάλι τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, αν θυμάστε, το είχαμε συζητήσει και μαζί, χρειαζόταν κάποιος διπλό τεστ για να έρθει στην Κύπρο. Ένα πριν την αναχώρηση και δεύτερο κατά την άφιξη, ακόμα και αν ήταν εμβολιασμένος ή εμβολιασμένη. Σε κάποια στιγμή χρειαζόταν και τρίτο τεστ μετά από κάποιες μέρες παραμονής στην Κύπρο. Ενώ ταυτόχρονα, ας μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο τετράμινο ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος οπωσδήποτε μας έχει επηρεάσει. Άρα, αν αναλογιστούμε αυτές τις τεράστιες δυσκολίες, πάλι καλά που είμαστε στο 80%. Και αυτό μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και για το υπόλοιπο της χρονιάς. Να πω εντωμεταξύ ότι βρισκόμαστε και σε καλό δρόμο πλέον για να πετύχουμε το στόχο που τέθηκε για φέτος, ο οποίος δεν είναι άλλος από το να ξεπεράσουμε τουλάχιστον τα 2 εκατομμύρια εφήξεις που είχαμε πέρσι. Ναι. Το πρώτο τετράμινο φέτος είμαστε σχεδόν στις 550.000, ενώ την ίδια περίοδο πέρσι ήμασταν στις 50.000. Άρα ήδη μέχρι τέλος Απριλίου καταγράφουμε μισό εκατομμύριο εφήξεις περισσότερες από την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Υπουργέ μου, αφήξεις οι οποίες έχουν να κάνουν τι είδος τουρισμού έχουμε, δηλαδή από πού έρχονται, τι έρχονται, είναι οικογένειες, είναι νεαροί, είναι πιο μεγάλες, είναι πιο ποιοτικός ο τουρισμός, πώς είναι τα πράγματα? Θα έλεγα ότι είναι πιο ποιοτικός τουρισμός και σίγουρα όχι οικογένειες και νεαροί, καθότι είναι οι πρώτοι μήνες του χρόνου, δεν πολύ ταξιδεύουν οι οικογένειες. Έχουμε αρκετά ζευγάρια πιο μεγάλης ηλικίας ή και αρκετό κόσμο για συνέδρια. Έχει ξεκινήσει να τρέχει πάρα πολύ πλέον για το σχέδιο επιχορήγησης των συνεδρίων μας. Και ναι, βλέπουμε ότι είναι από χώρες τις οποίες έχουμε δουλέψει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις από τη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία, τις σκανδιναβικές χώρες. Κατακρίβιαν ψες το βράδυ. Έφτασα Κύπρο γύρω στις 11.30-12 και θα έρχονταν ακόμα 6 πτήσεις από τις σκανδιναβικές χώρες μετά από μάλιστα. Την δική μου. Α, μάλιστα. Ήταν γεμάτο το αεροδρόμιο. Για παρακαλώ. Πού, για Λεμεσό, για Μόχωστο, για Πάφο, για πού? Συνήθως οι Σκανδιναβοί επιλέγουν την ελεύθερη Αμόχωστο. Τους αρέσει πάρα πολύ η παραλία. Αν θυμάστε πριν 20-30 χρόνια είχαμε πάρα πολλούς Σκανδιναβούς. Ήμουν πολύ μικρή, κύριε Περδίο, πριν 30 χρόνια. Δεν θυμάμαι. Όπως και εγώ. Άρα το λέμε για τους άλλους, κύριε Αγαπητού. Θυμάται ο Νίκος ως Ιμεού, λέει στο αυτή. Θυμούμαι εγώ. Μας το λένε οι άλλοι ότι έτσι ήταν. Μας το λέγανε, ναι, ναι. Είναι καταγεγραμμένο. Ναι, σωστό, σωστό. Πάμε, ναι. Ναι, άρα ναι, εκεί καταλήγουν οι πλήστοι. Εντάξει, πολύ θετικό και το ότι έχουν ξεκινήσει πλέον να έρχονται και Γάλλοι στην Κύπρο, ναι. Ακόμα και Ιταλοί, εθνικότητες που ουδέποτε θα άκουγες αυτές τις γλώσσες στην Κύπρο, πλέον τις ακούμε. Εντάξει, φαίνεται ότι η δουλειά που ξεκίνησε εκ μέρους του Υπουργείου και όλων των φορέων του τουρισμού μαζί και τις ΕΡΜΕΣ και του Υπουργείου Μεταφορών για άνοιγμα καινούριων αγορών ή ενίσχυση υφιστάμενων. Ξεκίνησαν πριν 3 χρόνια αυτές οι προσπάθειες. Φαίνεται φέτος να πιάνουν τόπο και είναι η κατάλληλη στιγμή, ευτυχώς. Αλλά είναι ακόμα ένα παράδειγμα, κυρία Αγαπητού, ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού. Θέλουν χρόνο.
Και ευτυχώς που ξεκινήσαμε όταν ξεκινήσαμε. Όντως. Κάτι τελευταίο μου στέλνω μήνυμα τώρα. Καλημέρα, λέει. Γιατί στη Λέμεσο ο τουρισμός είναι σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση, φαντάζομαι, με την Πάφο και την Αμόχωστο. Όντως ισχύει ότι η Λέμεσος είναι πολύ πιο κάτω? Κοιτάξτε, η Λεμεσός είχε αρκετούς Ρώσους, αλλά και Ουκρανούς, λόγω και των πεντάστερων ξενοδοχείων. Ίσως έχει επηρεαστεί αρκετά από αυτό από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και η διαφορά της Λεμεσού σε σχέση με την Πάφο και την Ελεύθερη Αμόχωστο είναι ότι λίγος είναι ο κόσμος που έρχεται με οργανωτές ταξιδίων. Άρα, για παράδειγμα, η Ελεύθερη Αμόχωστος, η οποία δεχόταν αρκετά μεγάλο ποσοστό Ρώσων με τα εξωτικούς πράκτορες, μπόρεσε να αντικαταστήσει πιο εύκολα από τη Λεμεσό πακέτα με τα εξωτικούς πράκτορες, είτε από τη Γερμανία, είτε την Ελβετία, τις σκανδιναβικές χώρες, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα, αυτή είναι η βασική διαφορά. Όμως, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τα πράγματα είναι άσχημα ακόμα και στη Λεμεσό. Η κατακεφαλή δαπάνη των επισκεπτών στην Λεμεσό είναι έτσι κι αλλιώς πολύ ψηλότερη από άλλες πόλεις. Άρα, μπορεί εμείς να βλέπουμε λιγότερο αριθμό επισκεπτών, όμως δεν σημαίνει ότι ισχύει και το ίδιο σε έσοδα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πούμε και μια κουβέντα για το σχέδιο χορηγείο για την Ύπεθρο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μας χρειάζεται και χρειάζεται αυτές οι τονωτικές ενέσεις που και πού και σε πιο έτσι σύντομα χρονικά διαστήματα είναι καλές για την Ύπεθρο. Ευχαριστώ, κύριε Αγαπητού, και να το εξηγήσουμε βεβαίως. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Είναι το δεύτερο από τα τέσσερα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης που βγάζει το Υφυπουργείο Τουρισμού. Ναι. Το πρώτο, υπενθυμίζω, ήταν εκείνο για τις ταβέρνες, τα εστιατόρια ναι. και τα καταστηματάκια που πουλούν και χρησιμοποιούν παραδοσιακά προϊόντα. Αυτό λοιπόν που εξαγγείλαμε την περασμένη εβδομάδα είναι το δεύτερο. Ακολουθούν άλλα δύο πιο μετά. Θα τα συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Βεβαίως. Έχει δύο πτυχές το σχέδιο αυτό. Ο πρώτος πυλώνας αφορά επιχειρήσεις μέχρι επιχορήγηση 200.000 ευρώ. Της τάξης του 75% η επιχορήγηση στα ορεινά και στις ακριτικές περιοχές και 65% επιχορήγηση στην Ύπεθρο. Για ένταξη των επιχειρήσεων αυτών στην αυθεντική διαδρομή εμπειριών του Υφυπουργείου, το Heartland of Legends. Υπενθυμίζω, το Heartland of Legends είναι μια διαδρομή 3.000 χιλιόμετρων, η οποία είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του τι προβάλλουμε στο εξωτερικό για την Κύπρο. Περνάει εξ ολοκλήρου από τα ορεινά την Ύπεθρο και τις ακριτικές μας περιοχές και μπορούν οποιασδήποτε επιχειρήσεις θέλουν και προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες να ενταχθούν σε αυτή τη διαδρομή για προβολή από το Υφυπουργείο. Ποιες είναι αυτές οι βιωματικές ή αυθεντικές εμπειρίες? Δηλαδή, να μπορεί κανείς, αν έχει για παράδειγμα ένα εργοστάσιο που φτιάχνει χαλούμι, να μπορεί μέσω αυτής της επιχορήγησης του Υφυπουργείου να δημιουργήσει ένα μικρό χώρο στην είσοδο, όπου να μπορεί κανείς να πάει, να επισκεφτεί, να φτιάξει χαλούμι και ο ίδιος ή η ίδια με τα χέρια τους, να μάθει πώς φτιάχνεται. Μάλιστα. Και αυτά ονομάζουμε βιωματικές εμπειρίες. Τι ωραία! Επειδή τα κάνουν κάποιοι και είναι πάρα πολύ ωραία. Στα παλιά τα χρόνια, όταν ήμουν και εγώ μικρή και έκανα άλλου είδους ρεπορτάζ, ήταν πραγματικά, σας μιλάω τώρα και παιδί, ήταν και μια ευκαιρία για να γνωρίσω την Κύπρο. Έχουμε ένα απίστευτα μέρη, έχουμε ένα απίστευτους ανθρώπους και το προϊόν μας είναι πολύ καλό. Συμφωνώ και χαίρομαι που το λέτε. Και αυτές οι βιωματικές εμπειρίες, οι οποίες είναι αρκετά διαδομένες στο εξωτερικό, μπορούν να είναι στον τομέα της γαστρονομίας, στην παραγωγή προϊόντων, στην μεταποίηση, στη χειροτεχνία, ακόμα και στην τέχνη. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, το χωριό της Λάνιας έχει πάρει επιχορήγηση από το Υφυπουργείο και έχουμε ανακαινήσει το παλιό πολίτσι, τον παλιό σταθμό τον αστυνομικό. Και θα μπορούν πλέον όσοι ασχολούνται με την τέχνη να χρησιμοποιούν δωρεάν αυτόν τον χώρο για έμπνευση και τέλος της εβδομάδας να παραθέτουν τα έργα τους στον κόσμο για αγορά κτλ. Άρα δεν έχουμε επικεντρωθεί μόνο στο κομμάτι της γαστρονομίας κτλ. Η δεύτερη πτυχή του σχεδίου αυτού αφορά εξ ολοκλήρου τα κοινοτικά μας συμβούλια, με άλλα λόγια τα χωριά. Και είναι για την αισθητική τους αναβάθμιση, ούτως ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο σήμα ποιότητας που εξήγηλε τελευταίως το Υφυπουργείο, το Colorful Villages. Άλλως, χρωματιστά χωριά. Έχουν ήδη πιστοποιηθεί τρία χωριά, ο Καλοπαναγιώτης, το
το βουνί και η στενή στην Πάφο. Σίγουρα δεν έχετε πάει στη στενή να πάτε, είναι πανέμορφη. Δεν έχω και έχουμε άλλες 30 αιτήσεις τώρα να εξετάσουμε. Άρα έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα χωριά και ένας ανταγωνισμός, αν θέλετε, τον οποίο εμείς θέλαμε να τον δημιουργήσουμε. Και αυτό το πρόγραμμα που βγήκε τώρα την περασμένη εβδομάδα δίδει την ευκαιρία στις κοινότητες να πάρουν χορηγία μέχρι 65.000 ευρώ από το Υφυπουργείο για αισθητική αναβάθμιση. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα επιλέξιμων ταπανών. Και το σημαντικό, ότι για πρώτη φορά, κύριε αγαπητού, μπορούν οι κοινότητες να πάρουν μέχρι 100% της χορηγίας. Δηλαδή, θέληση να έχει ένα χωριό να αναβαθμιστεί. Να θέλει να μπει στη διαδικασία. Μάλιστα, πολύ πολύ. Επιλέξιμες δαπάνες είναι η φύτευση περισσότερων λουλουδιών για το φυσικό χρώμα, εξού και το όνομα Colorful Villages. Ο αυτόματος ποντισμός αυτών των λουλουδιών. Η αλλαγή των πινακίδων για να φύγουμε από αυτά τα kits ή οι διαφημιστικές που έχουμε, να μπει κάτι πιο σωστό για τα χωριά μας, με ξύλο κτλ. Να μπουν κάτι ανακύκλωσης, να αντικατασταθούν οι πλαστικές καρέκλες και τραπέζια στους καφενέδες μας και στα σημεία που είναι υπό την διεύθυνση των κοινοτικών συμβουλίων. Έχουμε πανέμορφες τόνενες καρέκλες που είναι παραδοσιακές και υπάρχουν και παππούδες που ακόμη τις φτιάχνουν. Ακριβώς. Αν πάει κανείς στο Φινί, για παράδειγμα, υπάρχει ένα φανταστικό δίδυμο εκεί πέρα, ονομάζονται τα παιδιά Dio-Dio. DIO-DIO. Και φτιάχνουν πραγματικά καρέκλες με τα χέρια. Έτσι. Είναι φανταστικό. Και πρέπει να δώσουμε όθηση σε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα ναι, ευελπιστούμε ότι με αυτά τα χρήματα και με αυτόν τον έτσι ανταγωνισμό που έχουμε δημιουργήσει να καταφέρουμε να αναβαθμίσουμε τα χωριά μας και είμαι βέβαιος ότι η προοπτική είναι μεγάλη. 5 εκατομμύρια ευρώ θα μπουν μέσω αυτού του σχεδίου. Πεθυμίσα πάρα πολύ τις εξορμήσεις εκτός στούντιο τώρα, κύριε Περιδίου. Μεταξιδέψατε έστω και με το κανένα πρόγραμμα να βγαίνουμε να κάνουμε έξω εκπομπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλώνω παρούσα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, Υπουργέ μου. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.